Είναι σίγουρα δύσκολο να το αντιληφθούμε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όσοι δεν υπολογίζουν τις ψυχές διαπράττουν ήδη ένα έγκλημα βαρβαρότητας. Όταν μιλάμε για έναν βιασμό, όταν μιλάμε για μια δολοφονία, όταν μιλάμε για ένα έγκλημα, όταν μιλάμε για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, όταν μιλάμε για μια γενοκτονία, δεν βλέπουμε απαραίτητα ότι το κοινό στοιχείο δεν είναι απλώς η ζωή, όπως νομίζουμε, το μέγεθος της ζωής. Είναι η εμβέλεια της ψυχής. Όσοι πιστεύουν ότι διαπράττοντας αυτά τα εγκλήματα δεν θα υποστούν τίποτα, δεν θα υπάρχει καμία κατηγορία, δεν θα υπάρχει καμία καταδίκη, υπολογίζουν λάθος τον χρόνο. Ο χρόνος είναι μαζί μας, ο χρόνος υποστηρίζει την ανθρωπότητα, υπερστηρίζει τις ψυχές και επειδή υπάρχει αυτή η ψυχική ανάγκη πρέπει να καταλάβουμε ότι όσοι ποντάρουν πάνω στο θέμα της λύθης κάνουν ένα τεράστιο στρατηγικό λάθος. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε, δεν πρόκειται να διαγράψουμε, δεν παραγράφεται η ιστορία με αυτά τα δεδομένα. Όσο λοιπόν και να προσπαθούν τα αυταρχικά καθεστώτα, τα κατοχικά καθεστώτα, οι δικτατορίες να αφανίσουν τα ίχνη της αποδείξης της ύπαρξης αυτών των γεγονότων, δεν τα καταφέρουν γιατί ανήκουν στην ιστορία, ανήκουν στον χρόνο. Και στη συνέχεια, αφού δεν υπήρξε δικαιοσύνη, υπάρχει δικαίωση. Και αυτή η δικαίωση είναι η πιο προβληματική για αυτούς τους εγκληματίες, γιατί έχουν την εντύπωση ότι κατάφεραν να ξεπεράσουν τα εμπόδια της δικαιοσύνης, αλλά δεν μπορούν να ξεπεράσουν την δικαίωση των ψυχών. Όταν βλέπουμε ας πούμε ότι ο αρμενικός λαός αποφάσισε για τους γενοκτονημένους να τους κάνει Άγιους, αυτό σημαίνει τι, πρακτικά, ότι η Εκκλησία θα τους θυμάται ακόμα και αν τους ξεχάσει όλη η κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι όταν εντάσσονται μέσα στον χρόνο αυτόν τον χώρο της μνήμης υπάρχει το υπόβαθρο για την δικαίωση. Η δικαίωση μπορεί να αργεί αλλά πάντα έρχεται και αυτό έχει σημασία. Κατά συνέπεια αν φοβάστε την έλλειψη της δικαιοσύνης να θυμάστε πάντοτε την δύναμη της δικαίωσης.